βλέπεις αυτό που βλέπω? Βλέπω και δεν με νοιάζει καθόλου. Καλά, να στο δέσω αλλιώς. Δεν πάμε κάπου αλλού. Πολλά μάτια εδώ μέσα. Έχεις καμιά καλύτερη ιδέα? Γιατί εμένα μόνο ένα πράγμα έχω δει. Μ' αρέσει πολύ. Είσαι πολύ όμορφο, κορίτσι, Νάντια. Είσαι ζυγός. Ναι, που το κατάλαβες. Οι ζυγοί έχουν μια αρμονία στα χαρακτηριστικά τους, μια ισορροπία. Και είναι και λιγάκι απρόβλεπτοι, όπως είσαι εσύ. Γιατί το λες αυτό? Κοίτα, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι ένα κορίτσι της δικής σου κοινωνικής τάξης, η κόρη του ιδιοκτήτη ενός μεγάλου εκδοτικού οίκου, θα έδινε σημασία σε ένα παιδί για τα θελήματα όπως είμαι εγώ. Δεν είσαι απλά ένα παιδί για τα θελήματα. Είσαι ένα πολύ ξεχωριστό παιδί για τα θελήματα. Και από ό,τι ξέρω, έχεις και καυτές πληροφορίες. Τι πληροφορίες? Για τα θέματα του επόμενου τεύχους. Δεν είπες ότι είδες το CD με την ύλη? Ναι, το είδα. Πράγματι είναι πολύ καλό. Θα σκίσει. Γιατί? Για πες μου τα θέματα. Για δουλειές θα μιλάμε τώρα. Όταν είμαι μαζί σου, το τελευταίο πράγμα που με ενδιαφέρει είναι οι δουλειές. Δεν θα μου πεις το τόσο δα? Αργότερα. Τώρα έχουμε άλλα, πιο σημαντικά. Σ' αρέσει που δουλεύεις εκεί? Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, αν μου προσφέραν κάπου τη μισή δουλειά με τα διπλά λεφτά, δεν θα έλεγα όχι. Θα μου πεις τελικά τι είχε μέσα το CD? Θες δηλαδή να σου δώσω τα θέματα του επόμενου τεύχους μας? Και γιατί δεν μου δίνεις εσύ τα δικά σας? Θα σου το εξηγήσω απλά. Εγώ είμαι κόρη του εκδότη. Εσύ είσαι απλά το παιδί για τα θελήματα. Ποιος έχει μεγαλύτερο συμφέρον να μάθει τα θέματα? Εγώ φυσικά. Γιατί όπως είπες, είμαι ένα ξεχωριστό παιδί για τα θελήματα. Λοιπόν, κοίτα, θα κάνουμε. Θες να βρεθούμε το βράδυ και μετά βλέπουμε ποιος θα δώσει τα θέματα σε ποιον. Okay. Σπίτι σου? Όχι, σπίτι μου δεν γίνεται, είναι η γιαγιά μου. Και? Η γιαγιά καμιά φορά παίρνει λάθος φάρμακα και είναι επικίνδυνη. Ξέρεις, μπορούμε να πάμε στα γραφεία του μίστερ. Γιατί είναι πολύ ερωτικός χώρος το βράδυ που λείπουν όλοι, πίστεψε με. Το έχεις ξανακάνει και ξέρεις? Όχι βέβαια, τι στην εταιρεία. Απλά να έχω το αποθυμένο να το κάνω εκεί με ένα κορίτσι που να το γουστάρω πολύ. Και σαν να σε γουστάρω πολύ, Νάντια. Οκ. Okay. Το βράδυ στο μίστερ, λοιπόν. Για το αν είμαστε μαζί τους από συμφέρον. Και εδώ είναι η αίθουσα συσκέψεων. Εδώ παίρνονται όλες οι μεγάλες αποφάσεις και συζητιούνται τα θέματα του επόμενου τεύχους. Και εσύ είσαι μπροστά όταν συζητιούνται? Φυσικά είμαι μπροστά. Εγώ είμαι 10 χρόνια μπροστά από την εποχή μου. Και τι αποφάσεις πήρατε για τα θέματα αυτού του τεύχους? Για να σου πω. Ένα φυλάκι. Μόνο ένα? Λοιπόν, άκου. Θα κάνω μια συμφωνία. Για κάθε ένα φυλάκι που θα μου δίνεις, θα σου λέω ένα θέμα. Οκ. Okay. Ξεκινάμε. Τι ήταν αυτό? Τίποτα, μην την εισβάσεις. Εσύ άκουσα ένα θόρυβο. Είναι κανένας εδώ? Κάτσε πάνω εδώ. Όχι, μα αφήνεις μόνο εδώ μέσα. Φοβάμαι. Μην φοβάσαι. Έρχομαι. Κοίτα τι μας έφερα να πιούμε. Τι ήταν τελικά ο θόρυβος? Α, δεν ήταν τίποτα. Μια γάτα κυνηγούσε ένα ποντίκι. Έχετε ποντίκια? Μου αρέσει ο τρόπος που αντιδράς τα ποντίκια. Αλλά δεν ξέρεις ότι εγώ είμαι το μεγαλύτερο. Τι είναι αυτό? Απλά ξύπνησες από ένα υπέροχο βράδυ που περάσαμε μαζί. Και έχεις δίκιο. Είναι πολύ ερωτικός χώρος αυτή η εταιρεία. Να έρχομαστε κάθε βράδυ εδώ τότε? Ναι, η δική μας εταιρεία όμως είναι πιο ωραίος χώρος. Οπότε λέω να περνάμε τα βράδια μας εκεί. Καλά, θα πηγαίνουμε. Περνάμε τα βράδια μας εκεί. Δεν μου λες, εσύ δεν είπες ότι αν σου δίνανε τα διπλά λεφτά για τη μισή δουλειά, θα έφευγες? Στα δίνουμε εμείς. Έρχεσαι? Δηλαδή, πέρασα το τεστ? Ναι. Αν και δεν μου είπες ποτέ τα θέματα του επόμενου τεύχους.
Άρα το κέρδισα με την αξία μου. Δέχομαι. Νίκο! Τι κάνεις με την κοπέλα στις 8 η ώρα το πρωί στο γραφείο? Πώς είσαστε έτσι? Κοιμηθήκατε μαζί? Α, και χαιρετίσματα και στη μαμά σου. Και πες να βρει έναν κανονικό γιατρό. Τι να τον κάνει το γιατρό η μαμά μου, ρε Νίκο? Θα τον χρειαστεί, Τζουλιά. Αμουρούμ.